Καλησπέρα κύριε Γκολέμη. Καλησπέρα κυρία Ναβαλή και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Συγγνώμη λίγο, όταν θυμάμαι αυτές τις σκηνές και αυτή την τρομερή μέρα, γιατί και εμείς τη βιώσαμε πολύ έντονα εδώ στο στούντιο, είμαστε δίπλα στο σχολείο, ταράζομαι, συγγνώμη. Πάμε λοιπόν να δούμε τα πράγματα, πώς έχουν εξελιχθεί. Υπάρχει πλέον η έκθεση των πραγματογνωμόνων, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει έκθεση των πραγματογνωμόνων, οι οποίοι διαπιστώνουν αυτά τα οποία, τα τραγικά τα οποία από την πρώτη στιγμή είχαμε καταγγείλει μέσω των τεχνικών μας συμβούλων, δηλαδή οι διαπιστώσεις που είχαμε κάνει μέσω των τεχνικών μας συμβούλων επιβεβαιώνονται και από τους πραγματογνώμονες που διορίστηκαν αρμοδίως από τις προανακριτικές αρχές. Δηλαδή, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για το τι λέει η έκθεση. Ποια είναι αυτά τα οποία αναφέρεστε? Κυρία Ναβαλή, η έκθεση πέρα από το ότι διαπιστώνει τις πολυεπίπεδες ευθύνες που στην ουσία εστιάζονται σε τρεις κατευθύνσεις, στον ανάδοχο και στον τρόπο τον εγκληματικό τον οποίο ενάντια σε κάθε έννοια τεχνικής και επιστήμης εκτελούσε το έργο, σε ένα χώρο στον οποίο δεν υπήρχαν ούτε καν οικοδομικές άδειες και χωρίς... Και παρά το ότι το απαγόρευε η σύμβαση με το Δήμο να εκτελεί το έργο σε ώρες λειτουργίας του σχολείου, το έργο εκτελούνταν σε ώρες λειτουργίας του σχολείου και μάλιστα είχε τεθεί και σε δοκιμαστική λειτουργία. Το δεύτερο που διαπιστώνει η έκθεση είναι τις ευθύνες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σερών και φυσικά εμείς τις εστιάζουμε, γιατί η έκθεση δεν μπορεί να τις προσωποποιήσει. Εμείς τις εστιάζουμε στους αρμόδιους υπαλλήλους και στους ιεραρχικά, διοικητικά και πολιτικά προϊσταμένους τους και επίσης για τη μη συντήρηση του καυστήρα και φυσικά για τον τραγικό τρόπο με τον οποίο εκτελούνταν το συγκεκριμένο έργο και επίσης το γεγονός ότι εν γνώση των τεχνικών υπηρεσιών και των επιβλεπόντων και όλων και όλης της ιεραρχίας το έργο και μάλιστα και των πολιτικών προϊσταμένων τους το έργο εκτελούνταν σε ώρα λειτουργίας του σχολείου, ενώ απαγορευόταν από τη σύμβαση και τον νόμο. Και τρίτον, φυσικά, οι ευθύνες τις οποίες έχουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου Παιδείας και σε επίπεδο σχολείου, αλλά και σε ανώτερο επίπεδο, δεδομένου ότι επέτρεψαν να λειτουργεί επί πολλά έτη ως χώρος προαυλίου, ο χώρος στον οποίο βρισκόταν μπροστά στο Λεβιτοστάσιο. Και να πούμε το εξής επίσης, ότι οι πραγματογνώμονες σε ερώτηση που τους έχει τεθεί απαντούν και για τους δυνητικούς κινδύνους που προκάλεσε η έκρηξη, που θα μπορούσε να προκαλέσει η έκρηξη, δηλαδή, οι οποίοι πέρα από τις υλικές ζημίες αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσαν να ήταν και πολύ σοβαρότερες σωματικές βλάβες ή πολύ περισσότεροι θάνατοι αν αυτό το πράγμα συνέβαινε σε ώρα διαλύματος. Σκεφτείτε μια πόρτα η οποία έφυγε από το Λεβιτοστάσιο, στράβωσε και ό,τι υπήρχε στο διάβα της το διέλυσε. Είναι όντως τραγικές εικόνες, έχετε δίκιο. Ναι, είναι τραγικό, τραγικό. Και είναι τραγικό και όλο το συμβάν, το οποίο φυσικά έρχεται και επανέρχεται και θα ξαναεπανέρχεται μέχρι οι αρμόδιοι να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν. Όχι για κανένα λόγο εκδικητικότητας, κυρία Ναβαλή, το έχουμε πει πολλές φορές και εμείς ως νομικοί παραστάτες της οικογένειας, αλλά για λόγους απονομής της δικαιοσύνης αφενός και αφετέρου για να μην επαναληφθεί. Κύριε Γκολέμη, στα δημοσιεύματα που διάβασα αναφέρεται και ότι δεν είχε άδεια το συγκεκριμένο σημείο να λειτουργεί ως χώρος που τα παιδιά μπορούσαν να αυλίζονται, έτσι δεν είναι? Το αντίθετο, ο συγκεκριμένος χώρος παρανόμως είχε άδεια να λειτουργεί ως προάβλιο. Α, είχε άδεια. Και φυσικά έχουν ευθύνη αυτοί οι οποίοι όρισαν ως προάβλιο το συγκεκριμένο χώρο. Είχε παρανόμως άδεια, είπατε όμως. Παρανόμως δεν είναι άδεια. Παρανόμως προβλέπονταν στον κανονισμό του σχολείου, στον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, ότι αυτό το χώρο εκεί πέρα θα είναι προάβλιο, ένας χώρος δίπλα από τον οποίο λειτουργούσε ένας καυστήρας, ο οποίος ήταν ασυντήρητος και ο οποίος δεν είχε βαλβίδες ασφαλείας και δεν είχε τίποτα επάνω. Ποιος και εκεί δίπλα τα παιδιά έπαιζαν κρυφτό. Ναι, τα παιδάκια έπαιζαν εκεί, ειδικά όταν έβρεχε όπως μας είχαν πει τότε. Ποιος υπογράφει αυτή την άδεια, ποιος την έξεδωσε? Κυρία Ναβαλή, δεν νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να υποθούν δημόσια. Αυτά είναι θέματα τα οποία ερευνά. Είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει τις υπογραφές τους.
Δεν νομίζω ότι αυτά πρέπει να υποθούν δημόσια. Ενώ από υπηρεσίες. Αυτό θα υποθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, εννοείται δηλαδή. Αυτή την ώρα δεν μπορούμε να το αυτό θα το πούν οι αρμόδιοι, οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να ασκήσουν τις ποινικές διώξεις και τις πειθαρχικές και φυσικά να αποδώσουν τις ευθύνες. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η έκθεση είναι κόλαφος αυτή τη στιγμή. Δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Κυρία Ναβάλη, θα σας πω κάτι το οποίο είναι ακριβώς έτσι όπως θα σας το πω. Τα στοιχεία της δικογραφίας που υπάρχουν και τις οποίες έχουμε λάβει γνώση είναι 10 φορές πιο επιβαρυντικά από αυτό που περιγράφει η έκθεση των πραγματογνωμών. Υπάρχουν δηλαδή μεγαλύτερες ευθύνες, υπάρχουν περισσότερα στοιχεία που δείχνουν κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, τώρα δεν είναι ώρα να πούμε. Εγώ, επειδή με κάποιο τρόπο βρέθηκε στην δημοσιότητα αυτό η έκθεση των πραγματογνωμών, σχολιάζουμε αυτό. Ναι. Πρέπει να σας πω όμως, σεβόμενος και την ιδιότητά μου και φυσικά και τη διαδικασία και τα δικαιώματα των αρμοδίων και των υπετίων, ότι κατά την άποψη της οικογένειας, τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει προανακριτικά η αρμόδια εισαγγελική έρευνα είναι συντριπτικά πιο επιβαρυντικά και συντριπτικά πιο επίπονα και πιο απαξιωτικά για την κατάσταση την οποία υπήρχε εκεί πέρα σε σχέση με αυτό που διαπιστώνουν οι πραγματογνώμονες. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν έκαναν τη δουλειά τους, απάντησαν σε αυτά που ερωτήθηκαν. Αλλά υπάρχουν και πολλά ακόμα στοιχεία τα οποία δείχνουν και κάνουν ακόμη πιο βαριές τις ευθύνες των υπετίων. Οι ΕΔΕ που έχουν διενεργηθεί τόσο από το Δήμο όσο και από το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω, όταν έχει γίνει ΕΔΕ, έχουν κάποια στοιχεία, δείχνουν κάτι? Κοιτάξτε, σε αυτή τη φάση που είμαστε, δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας έχει δείξει μια παντελή αδιαφορία στα ερωτήματα τα οποία έχουμε υποβάλει. Μας έχουν δώσει απαντήσεις της μιας και της μια μισή σειράς χωρίς να μας λένε τίποτα επί της ουσίας. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη διαδικασία. Στα αλλεπάλληλα ερωτήματα και με έγγραφα αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα τα οποία έχουμε υποβάλει και μάλιστα και με έγγραφα και, και στην κορυφή της πυραμίδας του Υπουργείου, δηλαδή και προς την προηγούμενη, ας το πούμε, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι απαντήσεις που έχουμε πάρει είναι από ανεπαρκείς έως απαράδεκτες. Δηλαδή δεν έχουμε απολύτως καμία ενημέρωση. Και εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια διαδικασία αυτή την ώρα σε εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή με κάποια δικαιώματα των πειθαρχικά ελεγχομένων, αλλά ταυτόχρονα δικαιώματα γνώσης και ταυτόχρονα δικαιώματα ενημέρωσης για να ασκήσουμε ό,τι αξιώσεις έχουμε εναντί των υπετίων, έχουμε και εμείς ως γονείς του παιδιού το οποίο σκοτώθηκε στο συγκεκριμένο ατύχημα. Και το Υπουργείο αυτή τη στιγμή επιδεικνύει παιδείας και οι αρμόδιοι δεν μας ενημερώνουν και επιδεικνύουν μια, θα έλεγα, ας το πούμε, αχαρακτήριστη συμπεριφορά, για να μην κάνω κάποιον άλλο, ας το πούμε, χαρακτηρισμό και δώσω και πω κάτι πιο βαρύ, ας το πούμε. Τώρα, όσον αφορά την ΕΔΕ, η οποία διενεργήθηκε από το Δήμο Σερών και η οποία, αν θυμάστε, ξεκίνησε μετά από την κατακραυγή που προκλήθηκε από το ατύχημα και από τη συμπεριφορά των αρμοδίων του Δήμου απέναντι στο τραγικό συμβάν. Όσον αφορά λοιπόν την ΕΔΕ, αυτή έχει ολοκληρωθεί. Έχουν γίνει κάποιες διαδικασίες οι οποίες, και έχουν επιβληθεί σε κάποιους ποινές οι οποίες κατά την άποψη της οικογένειας είναι παροδία, είναι ποινές χάδια, είναι ποινές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε καμία περίπτωση στην απαξία των πράξεων αυτών. Όπως επίσης και αυτοί οι οποίοι έχουν παραπευθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου έχουν παραπευθεί με εντελώς ελλιπή κατηγορητήρια για πειθαρχικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές πειθαρχικές ευθύνες τους. Και ενώ εμείς εγκαίρως είχαμε απευθυνθεί και προς το Δήμο και προς τον κύριο Δήμαρχο, τονίζοντάς του την ευθύνη που έχει εκ της θέσης του και εκ των καθηκόντων του από τον νόμο, δεν συνέβη τίποτα και δεν πήραμε τις απαντήσεις που έπρεπε. Αντιθέτως, μιλάμε για αυτή τη στιγμή για μια πειθαρχική διαδικασία παροδία, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα αφαιθεί στην τύχη της και εμείς ως οικογένεια θα προσφύγουμε εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να ελεγχθούν και αυτοί οι οποίοι παρέλειψαν να ελέγξουν, κυρία Ναβάλη. Γιατί κάποτε πρέπει σε αυτή τη χώρα να καταλάβουμε όλοι ότι
έχουμε, όταν καθόμαστε σε μια καρέκλα, έχουμε και ευθύνες. Σωστό. Δεν είναι μόνο η εξουσία, είναι και οι ευθύνες. Οπότε, κύριε Γκολέμη, αυτή την ώρα, επειδή δέχομαι μηνύματα που ρωτάνε πώς, σε ποιο σημείο είναι η διαδικασία, πότε θα υπάρξει. Κύριε Ανάβαλη, νομίζω ότι αυτά που σας είπα είναι. Εξέλιξη. Ναι, ναι. Κύριε Ανάβαλη, νομίζω ότι αυτά που σας είπα είναι υπέρ αρκετά. Δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι το στίγμα της. Εγώ, εμένα, ο ρόλος μου δεν είναι αυτή τη στιγμή άλλος από το να δώσω το στίγμα της οικογένειας και της, κατάστασης ως νομικός τους παραστάτης. Νομίζω ότι αυτά που σας είπα είναι υπέρ αρκετά. Ό,τι άλλο είναι θα γίνει με, και όπως έγινε όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλά από την οικογένεια, έχουν σταλεί έγγραφα παντού, στα περισσότερα είχαμε ανταπόκριση, σε κάποια δεν είχαμε, όπως σας είπα προηγουμένως. Να ξέρετε ότι δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτε στο κενό. Ό,τι πρέπει να γίνει, ναι, θα πάει μέχρι τέρμα. Τέλος. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ρωτάω. Ότι και συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία. Και όποιος νομίζει ότι με τη συμπεριφορά του ή με οτιδήποτε θα υποβαθμίσει το περιστατικό ή θα υποβαθμίσει τις τεράστιες ευθύνες που βλέπουν όλοι και που νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και η κοινή γνώμη, θα υποβαθμίσει τεράστιες ευθύνες για να σώσει το τομάρι του, πλανάτε. Έχετε κάποιες ενδείξεις, στέλνετε κάποιο μήνυμα αυτή την ώρα ή απλά? Δεν στέλνω κανένα μήνυμα. Εγώ νομίζω ότι είναι σαφή όλα αυτά που σας είπα. Δεν νομίζω ότι μιλάω ούτε με χρησμούς, ούτε με. Είναι πολύ σαφή αυτά που σας είπα. Μάλιστα. Κύριε Γκολέμη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ και την κοινή γνώμη. Θα τα πω στη συνέχεια, όχι τώρα που είμαστε μαζί. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από γονείς, ανησυχούν για διάφορους λόγους. Και είναι και ένα θέμα το οποίο η κοινωνία θέλει να φτάσει στο τέλος και να λυθεί το κουβάρι των ευθυνών. Και ίσως να υπάρξουν, αν υπάρχουν ευθύνες τέλος πάντων, θα αποφαθεί η δικαιοσύνη για αυτό το θέμα, να υπάρξουν οι ανάλογες τιμωρίες. Αυτό μου γράφουν τουλάχιστον, αυτό μου στέλνουν αυτή την ώρα. Είναι πολύ σημαντικό, μας είχε ταράξει όλους και ακόμη βαραίνει η σκιά του δυστυχήματος αυτού τη σεραϊκή κοινωνία και νομίζω το Πανελλήνιο. Ακόμη περισσότερο εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, παρακαλώ. Σε αυτό που είπε ο τηλεθεατής σας, είναι η ατιμωρησία η οποία τροφοδοτεί την ασυδοσία και η οποία ατιμωρησία πρέπει να πάψει, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν όλοι οι οποίοι είναι εντεταλμένοι να ελέγχουν ότι δεν μπορεί ένα έργο να φτάνει στο τέλος του, να μην έχει γίνει τίποτε από όλες τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχουν τοποθετηθεί και να τοποθετηθούν, και παρά τα αυτά οι αρμόδιοι να κάθονται στις καρέκλες τους και να αφήνουν τον οποιοδήποτε εργολάβο ή τον οποιοδήποτε του οποίου τα χέρια είναι οι ζωές όλων μας, να τον αφήνουν να ασυδοτεί και να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να τον ελέγχουν. Εν γνώση τους ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος, δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι επέδειξαν αμέλεια, κυρία Ανάβαλη, εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι εν γνώση τους παρέβησαν τα καθήκοντά τους και αδιαφόρησαν πλήρως σε μια κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη. Στο σχολείο λειτουργούσε δοκιμαστικά η γεωθερμία εναλλακτικά με το λέβητα πετρελαίου από τον Οκτώβριο, 2 μήνες, χωρίς να έχει γίνει καν διοικητική παραλαβή, χωρίς να έχει γίνει απολύτως κανένας έλεγχος και χωρίς φυσικά να έχει γίνει και καμία συντήρηση. Και ενώ υποτίθεται ότι η κοινωνία έχει αναθέσει σε κάποιους ανθρώπους τους οποίους τους πληρώνει για να ελέγχουν όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι εν γνώση τους, όχι από αμέλεια, εν γνώση τους, το ξαναλέω, έκαναν τα στραβά μάτια, τα βλέπαν και δεν έκαναν τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Γκολέμη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.